Το ΚΚΕ τιμά όλους και όλες που έδωσαν τη ζωή τους στα δύσκολα χρόνια της επτάχρονης δικτακτορίας, τους ανθρώπους που βασανίστηκαν, εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν ή και με άλλους τρόπους διώχθηκαν από τη Χούντα και γενικά από την κρατική καταστολή. Είμαστε περήφανοι που το κόμμα μας, το ΚΚΕ, ήταν το κόμμα που έδωσε στον αντιδιδακτορικό αγώνα τις περισσότερες θυσίες, ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο αντιτάχθηκε στις προσπάθειες φιλελευθερωποίησης της Χούντας. Τα 50 χρόνια από την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αποτελούν χρόνο ικανό για την εξαγωγή μια σειρά σημαντικών συμπερασμάτων, χρήσιμα για το λαϊκό παράγοντα, στον αγώνα του για την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων του αναγκών, σε αντιστοίχηση με τις υπαρχθές δυνατότητες, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Συμπεράσματα τα οποία απαντούν, αποκαλύπτουν την προσπάθεια χειραγώγησης, αλλά και ενσωμάτωση της λαϊκής συνείδησης. Μια επίθεση φθοράς των συνειδήσεων χρησιμοποιώντας γενικόλογες έννοιες χωρίς ουσία, όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, κράτος δικαίου ή κοινωνικό κράτος. Είναι μια προσπάθεια συστηματικής συσκότησης του ίδιου του ταξικού χαρακτήρα του εκμεταλλευτικού συστήματος, αλλά και του κράτους του, του αστικού, το οποίο στο όνομα της προάσπισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, στο όνομα της θωράκισης της εξουσίας της άρχουσας, της αστικής τάξης, τσακίζει τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα, ενισχύει τους μηχανισμούς καταστολής. Αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης της γενικότερης τάσης αντιδραστικοποίησης του συστήματος στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δικτακτορία της 21ης Απριλίου του 1967 αποτέλεσε την προέκταση τόσο των χαρακτηριστικών όσο και των αδιεξόδων του αστικού πολιτικού συστήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την σταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας. Η ομάδα των πραξικοπηματιών είχε κολλαφθεί στο πλαίσιο των μηχανισμών του μεταπολεμικού κράτους και του αστικού στρατού, αλλά και του ΝΑΤΟ, με άμεση επαφή και δοσοληψίες με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Με κεντρικό στόχο τη σταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας και την καταστολή του κομμουνιστικού αλλά και εργατικού λαϊκού κινήματος. Άλλωστε, ο αντικομμουνισμός αποτελούσε και το ιδεολογικό τους μανιφέστο. Η δικτακτορία αποτέλεσε γέννημα αλλά και μορφή της μεταπολεμικής αστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Έδωσε λύση στην κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος προσωρινά, χρησιμοποιώντας πιο ανοιχτά και πιο έντονα την αντικομμουνιστική κρατική καταστολή και ταυτόχρονα προετοίμασε την επάνωδο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στις 23 Απριλίου του 1974, και ενώ ο τουρκικός στρατός είχε εισβάλει στην Κύπρο, ο διορισμένος από τη Χούντα πρόεδρος και αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από την παράδοση της διακυβέρνησης στις αστικές πολιτικές δυνάμεις. Είχαν βεβαίως προηγηθεί μια σειρά γεγονότα, όπως η καταστολή της εξέγερσης του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, που ματέωσε τα σχέδια της λεγόμενης φιλελευθερωποίησης της δικτακτορίας, η πτώση του βιωτικού επίπεδου του λαού λόγω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης του 1973 και τελικά το χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο και η τουρκική εισβολή. Σε αυτές τις συνθήκες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιλέχθηκε ως η καλύτερη επιλογή για τα συνολικά συμφέροντα της αστικής τάξης, για τη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, για να επιτευχθεί η αναγκαία τομή στην ανανέωση αλλά και επανεκκίνηση του αστικού πολιτικού συστήματος. Ταυτόχρονα και μεθοδικά είχε προετοιμαστεί και η εμφάνιση για πρώτη φορά στη χώρα μας ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε δυνατότητα απορρόφησης των νεαμογενών δυνάμεων. Βέβαια, το νέο αστικό πολιτικό σύστημα
εξυπηρέτησε τις προτεραιότητες του κεφαλαίου, τόσο στο επίπεδο της οικονομικής, αλλά και γενικότερα της εσωτερικής πολιτικής, με αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, με την καταστολή των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, όσο και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, παρά την προσωρινή αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, με την είσοδο στην ΕΟΚ και με την επιστροφή πάλι στο ΝΑΤΟ. Για μια 15ετία εξασφαλίστηκε η ομαλή εναλλαγή αυτοδύναμων αστικών κυβερνήσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η οποία εναλλαγή εξυπηρέτησε απρόσκοπτα τις βασικές στρατηγικές του κεφαλαίου, αλλά και την διάβρωση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σε αυτή δυστυχώς την κατεύθυνση συνέδραμαν και οι λαθεμένες επεξεργασίες που είχαμε τότε ως κόμμα, ειδικότερα αυτές για τη σοσιαλδημοκρατία, για τη στρατηγική των σταδίων, αλλά και για τη διεκδίκηση ενός ρυθμιστικού ρόλου στο αστικό πολιτικό σύστημα. Ως κόμμα βεβαίως μάθαμε από τα λάθη μας, βγάλαμε με επίπονη προσπάθεια μια σειρά συμπεράσματα, ότι δηλαδή ο αστικός κοινοβουλευτισμός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναιρέσει τον ταξικό εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του κράτους και συνολικά αυτής της κοινωνίας. Φτάνει μόνο να σκεφτούμε τα τελευταία γεγονότα της τελευταίας 15ετίας. Το ξέσπασμα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, το ξύλωμα των εργατικών λαϊκών κατακτήσεων, η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού, η περαιτέρω προσαρμογή της χώρας μας στους επιθετικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, τα κρατικά εγκλήματα όπως αυτό των Ντεμπών και τόσα άλλα, τα οποία αποτελούν και τα αδιαφυσβήτητα στοιχεία ότι το εντός αγωγικών δημοκρατικό και εντός αγωγικών κοινωνικό αστικό κράτος δεν μπορεί να είναι υπεράνω των τάξεων, αλλά προστατεύει πάντοτε τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Αντίθετα, αποτελεί όργανο επιβολής της θέλησης της κυρίαρχης τάξης, αξιοποιώντας πότε το μαστίγιο και πότε το καρότο. Φτάνει να θυμηθούμε τη χρεοκοπία όλων των διαχειριστικών μειγμάτων, τα οποία όχι μόνο δεν απάντησαν στις αντισφάσεις του συστήματος, αλλά και πολύ περισσότερο, κανένα από αυτά τα μείγματα δεν μπορεί να αποκτήσει φιλολαϊκό στοιχεία και χαρακτηριστικά. Βεβαίως, δεν διστάζει η καπιταλιστική εξουσία να επιστρατεύσει και όλα τα μέσα, όπως το τελευταίο διάστημα τη λεγόμενη ακροδεξιά, άλλοτε ως εναλλακτική μορφή αστικής διακυβέρνησης και άλλοτε ως φόβητρο για την ενίσχυση της συνένεσης των εργατικών λαϊκών δυνάμεων στο υπάρχον αστικό πολιτικό σύστημα. Εξίσου εξυπηρετική προς το σύστημα και σε βάρος των εργατικών λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων είναι και η συζήτηση για την ανασυγκρότηση της αριστεράς εντός εισαγωγικών ή της κεντροαριστεράς για ένα σύγχρονο αριστερό λαϊκό μέτωπο για την αντιμετώπιση ακροδεξιάς. Αποτελούν αυτές οι διεργασίες μια αγωνιώδη προσπάθεια της άρχουσας τάξης για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας και συνείδησης ανάμεσα στη σκύλα ή τη χάριδη του συστήματος. Το βασικό ερώτημα στη βασική αντίφαση του συστήματος είναι ποια πρέπει να είναι η απάντηση στο τεράστιο χάσμα, στο όλο και διευρυνόμενο χάσμα που χωρίζει από τη μια μεριά την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και από την άλλη τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιστεύει βαθιά στην ανεξάρτητη δύναμη που έχουν οι λαοί και ο ελληνικός λαός όταν κατανοήσουν ότι ο βασικός τους εχθρός είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα της εκμετάλλευσης, της κρίσης, της φτώχειας, της εξαθλίωσης και του πολέμου. Τότε θα ενισχυθεί ακόμη πιο δυναμικά ο δρόμος της αντεπίθεσης, της ρήξης και της ανατροπής. Σε αυτό το δρόμο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι όπως πάντα στην πρώτη γραμμή, γιατί πιστεύει όχι μόνο στο δίκαιο του λαού, αλλά και στη δύναμή του να νικήσει. Ο καπιταλισμός ως κοινωνικοπολιτικό σύστημα, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Τώρα βρίσκεται στο δρόμο της συνεχούς αντιδραστικοποίησης και του σαπίσματος. Ο δρόμος του αγώνα μπορεί να φέρει κάποιες νίκες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, πάντα όμως προσωρινές στα πλαίσια του συστήματος. Γι' αυτό
και μοναδική απάντηση στη σύγχρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής συμμαχίας της εργατικής τάξης με τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους αυταπασχολούμενους της πόλης, τους νέους και τις γυναίκες των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Είναι η πάλι για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας και την οικοδόμηση και εδραίωση της σοσιαλιστικής εξουσίας που θα αξιοποιεί τη θετική αλλά και την αρνητική πείρα των χωρών που οικοδόμησαν τον σοσιαλισμό στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτή αποτελεί τη μόνη διέξοδο στα αδιέξοδο του καπιταλιστικού συστήματος και ταυτόχρονα τον αποδοτικότερο φόρο τιμής όσους αγωνίστηκαν για την ανατροπή της απριλιανής δικτακτορίας σε όσους διαχρονικά θυσιάστηκαν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.